φακός του Calimero News βρίσκεται έξω από την Παναγιά του Γλυκιού. Ένα όμορφο εκκλησάκι που γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Γίνεται και η περιφορά της εικόνας, βέβαια όχι πια με συνθήκες κορονοϊού. Ένα όμορφο, μια αγκαλίτσα είναι η Παναγιά του Γλυκιού. Τώρα γιατί κάνουμε το ρεπορτάζ? Γιατί είναι επιθυμία μια συμπατριώτησάς μας που έχει να έρθει στην Κάλυμνο 19 ολόκληρα χρόνια. Και επειδή εμείς δεν χαλάμε χατήρι στους αποδημούς μας, μας παρακάλεσε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ μικρό, να το δει και να σβήσει λίγο η νοσταλγία της. Θα πάμε να ανάψουμε και ένα κεράκι. Ένα κεράκι για την ίδια, αλλά και όλους τους αποδημούς μας που με νοσταλγία περιμένουν να λήξει αυτή η ταλαιπωρία και να έρθουν στο νησί μας, στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο που αγαπούν, στην Κάλυμνο που λατρεύουν. Αριστερά στην είσοδο υπάρχει αυτή εδώ η επιγραφή με χρονολογία 1842. Μπαίνοντας στο εσωτερικό της Παναγιάς του Γλυκιού, αισθάνεσαι μια κατάνοιξη. Ήδη από το πρωί έχει θυμιαστεί ο εσωτερικός χώρος, γι' αυτό και το άρωμα από το λιβάνι είναι πολύ πολύ έντονο. Ωραίες αγιογραφίες, πολύ ωραίες. Αυτή είναι του 1870 και αυτή του Ιωάννη του Προδρόμου με την ίδια χρονολογία. Βγαίνοντας έξω από την εκκλησία, στέλνουμε σε όλους τους καλήνιους όπου γης τις ευχές μας να είναι γεροί, να είναι δυνατοί και σύντομα να έρθουν στην Κάλυμνο, να έρθουν εδώ στη Παναγιά του Γλυκιού να ανάψουν ένα κεράκι. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί τέτοιες μικρές επιθυμίες φακός του Calimero News πάντα τις υλοποιεί. Επειδή η εκκλησία είναι μικρή, ναι, και ο καπνός από τα κεριά αλλοιώνει τις αγιογραφίες, πολύ ωραίο ο εφημέριος, ο Παπακώστας Μαλλιός, έχει φτιάξει αυτό εδώ το χώρο έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανάβει το κεράκι του. Υπάρχει και νερό για την αποφυγή τυχόν φωτιάς. Ανάψαμε λοιπόν κεράκι για όλους εσάς. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε.